Σε συνέντευξή του στον Αιώλο, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Λέσβο, εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο τόπος αρχίζει να πατάει ξανά στα πόδια του, γιατί όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα δεν του φέρθηκε καλά, αναφερόμενος στη μεταναστευτική κρίση και στις επιπτώσεις της στη Λέσβο. Στάθηκε στην ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης της ανάπτυξης στα νησιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όσο αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στη Μυτιλήνη, είπε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη και χρειάζεται να γίνουν αλλαγές όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στην οτροπία των πολιτών. Κύριε Κυμπουρόπουλε, πρώτη επίσκεψη στη Μυτιλήνη, πρώτη φορά. Όχι, είναι... έχω χάσει τον έκνα, αλλά είναι πρώτη φορά που είμαι ως πολιτικό πρόσωπο που έρχομαι εδώ πέρα. Αλλά κάθε φορά η Μυτιλήνη είναι ένα πολύ... ένα νησί που με γεμίζει με πολύ καλές εικόνες, ωραίους ανθρώπους και πολύ καλές γεύσεις. Οπότε σίγουρα σύντομα θα επιδιώξω να ξαναέρθω. Σήμερα είχατε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή... Είναι για μένα το πρόγραμμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κατάφερα να αφουγαστώ τις ανάγκες των Μυτιλινέων και να δω πώς είναι η ζωή των ανθρώπων, ειδικά μετά από πολλά βασανά που έχει εντυπωστεί και αναφέρομαι στην περίοδο κυρίως του 15-16. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια καλή ανταπόκριση και μια καλή έτσι σήκωμα ξανά στα πόδια σας σε έναν τόπο ο οποίος η Ελλάδα δεν φέρθηκε πολύ καλά. Πολύ σημαντικό αυτό που το λέτε κι εσείς και διαπιστώνετε ότι όντως έχει δοκιμαστεί το νησί. Δεν το συζητάμε καν. Ήταν μια περίοδος η οποία ήταν σαν μια σκέψη. Ωραία, εμείς έχουμε συμφωνήσει. Αυτά βγάλετε τα πέρα από όλοι σας. Το οποίο δεν είναι έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι και σήμερα θαλάσσια υπάρχουν και μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική πρέπει να ορίζεται και έχει οριστεί και μιλάμε για ένα ζήτημα το μεταναστευτικό που δεν μπορεί να είναι, δεν είναι εθνικό, είναι ευρωπαϊκό. Και θεωρώ ότι με τα τελευταία με τις τελευταίες διαβουλεύσεις και αποφάσεις που πάρθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, όχι το απόλυτο βήμα, για να διαχειριστούμε το ζήτημα του μεταναστευτικού όλοι μαζί ευρωπαϊκά. Και από την άλλη όμως έχουμε μια αθλητική πολιτική, η οποία οριοθετεί και θέτει πολύ δυναμικά του μέχρι ποια είναι τα όρια της άλλης μεριάς και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από τις συζητήσεις σας με τους πολίτες και με τους φορείς που συναντηθήκατε, ποια είναι τα ζητήματα που σας θέτουν σήμερα, πέρα από το μεταναστευτικό, το οποίο παραμένει ένα αίτημα να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση και να επιστρέψει στους ρυθμούς του το νησί. Θεωρώ είναι διεξόδους ανάπτυξης, δημογραφικό, να μείνουν, να δοθούν κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στον τόπο εδώ της Μυτιλήνης, της Λέσβου, και να υπάρξει μια αναπτυξιακή διαδικασία η οποία κοιτάζει όλους τους τομείς όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος είναι πολύ δυνατός εδώ στη Λέσβο. Θεωρώ ότι μπορούν να δοθεί ευκαιρία που χρειάζεται η Λέσβος και από την άλλη, με την νέα κίνηση η οποία άνοιξε με τη δυνατότητα να δίνονται
γρήγορα τουριστικές βίζες στην Ευρωπαία, στην Τουρκία, θεωρώ ότι θα δώσει μια πνοή στους κατοίκους. Mm-hmm. Όσο αφορά το θέμα της ανάπτυξης που θέσατε, είναι μια αρχή τώρα αυτό που γίνεται. Προσπαθεί να γυρίσει σελίδα η Λέσβος, αλλά χρειάζεται και στήριξη των επιχειρήσεων, των πολιτών που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιηθούν. Και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Ένα ζήτημα και προσωπικά εγώ το διάστημα που πέρασε, τη θητεία που πέρασε, είναι ένα από τα ζητήματα που μίλησα πολύ κεντρικά και αποφασιστικά ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία μόνο για την ισιωτική για τα νησιά της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα ψήφισμα που είχα τη χαρά να είμαι ένας από τους συγγραφείς. Είχα αναλάβει την εισήγηση από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αυτό που απαιτήσαμε στο τέλος του ψηφίσματος είναι να φέρει η Επιτροπή νόμο αποκλειστικά για τα νησιά. Για να μπορέσουμε να χειριστούμε τις μετακινήσεις. Το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά, η ύδρευση, η διαχείριση των αποβλήτων, η ενέργεια και για μένα που είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, αν και έχετε ένα πολύ υπέροχο νοσοκομείο, το θέμα του υγειονομικού. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί η τηλεατρική για να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε να λέμε διαχείριση σε τη βάση των υγείας στον τόπο και όχι σε άλλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Επισκεφθήκατε και την Κυψέλη το πρωί και είδατε και την πόλη όσο αφορά το θέμα της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Η Μυτιλίνη είναι μια πόλη που δεν έχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε? Επισκέφθηκα τον περισσότερο την ΕΓΜΟ. Αυτό, ξέρετε, είναι μια μεγάλη πολιτική κίνηση η οποία πρέπει να γίνει συνολικά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για για ένταξη των αναπηρών μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, ήταν κάτι το οποίο το είδα και ελπίζω την επόμενη φορά που θα ξαναρθώ τα περισσότερα μαγαζιά στεγμού δεν είχαν προσβασιμότητα. Και ήταν κάτι το οποίο με λύπησε. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το έχει δει ο Δήμαρχος και πιστεύω ότι θα είναι στα σχέδιά του το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα στο περιβάλλον, είναι και η προσβασιμότητα η νοοτροπία. Ναι. Πώς θα αλλάξει η νοοτροπία. Πρωτίστως αυτό. Ακριβώς. Και πώς θα γίνει αποδοχή ότι η αναπηρία είναι μια συνθήκη της ζωής και δεν είναι το εμπόδιο για να ζήσεις. Οπότε θεωρώ ότι το ένα, η προσβασιμότητα είναι τοπικό φαινόμενο. Η προσβασιμότητα και η νοοτροπία στη ζωή είναι επαναλαμβανικό ζήτημα και το οποίο χρειάζεται πιο ριζικές λύσεις για να μειωθεί αυτή η σκέψη. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο κάτι ελληνικό, λιγότερο ή περισσότερο και σαν ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι. Γίνονται αναζητήσεις για μια καλύτερη μέρα στο κομμάτι της αναπηρίας. Με τις ευρωεκλογές είστε αισιόδοξος. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει απώλειες. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά θα αποδοθεί και στην κάλπη. Θα υπάρχει συμμετοχή. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Όπως ξέρετε, είναι μια εκλογική διαδικασία. Η πόληση θα έρθει. Το θέμα είναι να μην έρθει η πόληση στα ακροδεξιά. Αυτό φαίνεται προς το παρόν. Είναι μια εικόνα την οποία προσπαθούμε να την αντιπαλέψουμε όλες οι δημοκρατικές παρατάξεις της Ευρώπης. Γιατί από την ΕΕ δεν θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να δείχνει τον δρόμο προς τη διάλυση. Θέλουμε μια Ευρώπη που να δείχνει ότι η
εγγύητε και το να είμαστε κοντά και να συνεργαζόμαστε πιο ολοκληρωμένα είναι λύση. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται κάτι. Έχει επιδείξει φοβερά ευρωπαϊκά αντανακλαστικά μέσα σε αυτή την πενταετία. Έχει αναδείξει θέματα τα οποία δεν συζητώνταν τα διάστημα πριν τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει μια θέση η οποία δεν ήταν σεβαστή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα γίνουν κατανοητά όλα αυτά τα σημαντικά βήματα που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το τονίζω, γιατί δεν θα μιλήσουμε σε αυτές τις εκλογές για το τι έχει γίνει εθνικά. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει, ποια είναι η θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη και να την πολλαπλασιάσουμε, να την αναδείξουμε, να την κάνουμε ακόμα πιο ψηλή, ακόμα πιο ισχυρή και πιο ισχυρή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εμπιστευτούμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία και κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια φωνή σεβασμού μέσα στα ευρωπαϊκά πεκτονόμια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.